από την τουριστική προβολή και από την ειδική Πελοπόννησο έχετε αποκαλυφθεί στους εργαζόμενους αγρότες τα βλαπτέρα εικαστώματα. Τα πρώτα σημάδια της αποσύνθεσής σας τα βιώσαμε σήμερα. Θα σας παρακαλούσα, αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας, και εσείς κύριε Περιφερειάρχε, θα έχετε την ευθύνη, πρέστε τα, λύστε τα, μαζευτείτε ομόφωνα, κατά πλειοψηφία, διαγράψτε, κάντε ό,τι θέλετε, μη μας ξαναταλαιπωρήσετε άλλη φορά με δικά σας ζητήματα. Κύριε Περιφερειάρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανελεμμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε αναδείξει τους δύο δρόμους ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων, που αντιστοιχούν στους δύο δρόμους ανάπτυξης που συγκρούονται στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο ένας δρόμος είναι τέτοια έργα να κατασκευάζονται από κρατικό φορέα κατασκευών, που θα κατέχει τα υλικά, τα αδρανή υλικά, το σίδερο, το πετό, που αποτελείται για την κατασκευή οδικών αξώνων, δημοσίων πτηρίων, έργα υποδομών, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ., που θα κατέχει τα μηχανήματα για την κατασκευή τέτοιων έργων, θα κατανέμει το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό σε όλες τις φάσεις, μελέτες, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία. Μόνο έτσι θα κατασκευάζονται φθηνά και ποιοτικά έργα με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο άλλος δρόμος, ο καπιταλιστικός, που ακολουθείται, αναθέτει αυτά σε μικρούς και μεγάλους εργολάβους, σε καπιταλιστικούς ομίλους που λειτουργούν με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δεν μοιάζονται για να αποδώσουν φθηνά και ποιοτικά έργα στο λαό. Μοιάζονται για την κερδοφορία τους. Έτσι πληρώνει ο λαός μια φορά για την κατασκευή των έργων, δεύτερη φορά για τη χρήση τους μέσα από τα υπέροντα διόδια και τα πανάκριβα καύσιμα, πληρώνει και πολλές φορές για κακοτεχνίες, για αστοχίες όπως τις αποκαλείτε εσείς. Βλέπουμε λοιπόν στην Πελοπόννησο δρόμοι να βυθίζονται, γεφύρια να γκρεμίζονται, προβλήτες και λιμενοβραχίωνες να σπάνε κι ούτε γάτα ούτε σημεία. Ξέρετε κύριε, εγώ τι κάνω. Υπάρχουν δύο δόγματα. Το ένα ανήκει στο γερμανικό φασισμό, είναι του κύριου Χίτλερ, και λέει ότι οι μάζες πιο εύκολα πιστεύουν ένα μεγάλο ψέμα παρά ένα μικρό. Και το άλλο ανήκει στο ελληνισμό, που ίσως το ξέρετε καλύτερα. Είναι λενιστικό και λέει ότι η εντυμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα δύναμης, ενώ η υποκρισία είναι αποτέλεσμα αδυναμίας. Ας μιλήσουμε για το δεύτερο, που το ξέρετε καλά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχετε αρχίσει σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο που έχω προβλέψει πριν από 6 μήνες περίπου, να θέλετε να δημιουργήσετε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου συνθήκες αρένας προεκλογικής, παλαιοκομματικής. Ξεκινήσατε με το θέμα της Δυτικής Πελοποννήσου. Σας απαντήσαμε, σας ξαναπαντήσαμε, σας στείλαμε επίσημα στοιχεία, δώσαμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα και εσείς επένετε. Πώς θέλετε να σας δώσουμε στοιχεία των 8 εκατομμυρίων ευρώ όταν ουδέποτε δόθηκαν 8 εκατομμύρια ευρώ? Είναι ποτέ δυνατόν να μην καταλαβαίνετε το αυτονόητο, ότι αυτό το ποσό το οποίο λέτε είναι ποσό που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέσα από την ανώνυμη εταιρεία τα Πελοπόννησος ΑΕ. Σας προκαλέσατε να πάτε να πάρετε τα στοιχεία. Δεν τολμήσατε και σας δώσαμε εμείς τα στοιχεία απευθυνόμενοι εμείς στην εταιρεία. Ποτέ λοιπόν δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβετε. Δεύτερο, κάτι λέτε και ψελίζετε. Να παίρνουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Κάτι λέτε και ψελίζετε για ΜΜΕ. Κάτι λέτε και ψελίζετε για μπανεράκια. Κάτι λέτε και ψελίζετε για διάφορα θέματα που ποτέ δεν τα αποδείξατε. Και εγώ τι κάνω. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Πιθανόν εσείς να κρίνετε από τη δική σας αρχική τις σχέσεις τις δικές μας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη λογική. Εμείς πιστεύουμε πολύ βαθιά στη δημοκρατία και στο ρόλο και της περιφερειακής αρχής, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο διάβια. Όλα αυτά τα αποκαλυπτικά, τα μυστικά, τα ύποπτα, τα παράνομα, είναι δημόσια έγγραφα
τα οποία η Περιφερειακή Αρχή αναρτά στο διάβια και μπορεί να τα βρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Και οποιοδήποτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προβληματιστήκαμε με ποιο τρόπο πρέπει να σας απαντήσουμε. Της μεγάλης ευκαιρίας που μας δίνεται να μιλήσουμε για ένα-ένα από αυτά τα ένα. Να δούμε ποιος λέει ψέματα και ποιος όχι. Επιλέξαμε το δεύτερο. Να δούμε ένα-ένα τα έργα, έτσι όπως πολύ ωραία τα διαβάσατε και εσείς και ο κύριος Μπούλης. Να πούμε ότι σαν δική σας φιλοσοφία πολιτική που λέτε στην ερώτησή σας, είναι ότι τα έργα έπρεπε να τα κάνει ένας δημόσιος φορέας, ο οποίος θα τα κατασκευάζει μόνος του, να μην γίνονται διαγωνισμοί, να μην γίνονται δημοκρασίες κτλ. Έργα, όπου τα ποσοστά έκπτωσης είναι σκανδαλώδη ποσοστά. Γιατί στην Ελλάδα ο μέσος όρος των έργων που κάνατε την δική σας έρευνα είναι γύρω στο 20%. Πάμε να τα δούμε. Δρόμος Κόρινθος Άγιος Τρίπολη. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος. Εταιρεία Καστάτ. Διεθνής διαγωνισμός. Σύμβαση 159.000 ευρώ. Έκπτωση 61,62%. Ένσταση καμία. Γι' αυτό το λέω αργά, για να μην ξαναέρθουν αυτά τα θέματα προς συζήτηση. Συντήρηση επαρχιακή οδού Μεγαλόπολη Καλύτενα. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Καστάτ. Σύμβαση 663.000 ευρώ. Έκπτωση 52,58%. Καμία ένσταση. Βελτίωση ισόπεδου κόμβου επαρχιακής οδού Κορίνθου Άστρους Πουσκαριά. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Έκπτωση 47,77%. Ο ανάδοχος του έργου δήλωσε αδυναμία. Η εταιρεία του έργου που πήρε το έργο δέχτηκε το ίδιο ακριβώς ποσοστό του μειοδότη αναδόχου. Επαρχιακός δρόμος Ελληνικός στο Νίτσα. Διεθνής ανοιχτός λογαριασμός. Ανάδοχος η Καστάτ. Σύμβαση 142.000 ευρώ. Έκπτωση 52,60%. Δρόμο Γήθιο Αρεόπολη Γερολιμένας. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Κατακυρώθηκε σε κοινοπραξία τριών εταιριών. Έκπτωση 33,3. Λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχθηκε και από το ελεκτικό συνέδριο. Καμία επίσης ένσταση. Δρόμος Κουμπίλα Λουλούδη. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός που κατακυρώθηκε στην Ηλιοχώρα. Η Καστάτ στη συνέχεια έχει 30% του προϋπολογισμού του έργου. Έργο με διαλυμένη εργολαβία εγκαταλελειμμένο από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Η πρόταση των τεχνικών μας υπηρεσιών που χωρίς καθόλου να το σκέφτεστε, χωρίς καθόλου να ντρέπεστε, έχετε πει τόσες φορές ότι οι υπηρεσίες μας λειτουργούν κάτω από διαφάνεια, από τη μία στηρίζετε τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από την άλλη συνεχώς τους προσβάλλετε σκανδαλωδώς, προτείνουν στην Οικονομική Επιτροπή, λόγω της εγκατάλειψης και λόγω της μεγάλης δυσκολίας του έργου, συγκεκριμένη εισήγηση και μόλις δύο εταιρείες διαθέτουν τον εξαιρετικά αυτό εξειδικευμένο εξοπλισμό για να μπορέσουν να πάρουν αυτό το έργο. Καμία επίσης ένσταση. Δρόμος από Τρίπολη, Σπάρτη, Βούρβουρα, Καστρί, Άγιος Πέτρος. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Καστάρ, σύμβαση 365.000 ευρώ,
12% έκπτωση, καμία απολύτως ένσταση. Προλαβαίνετε να τα σημειώσετε. Προμήθεια 465 τόνων ασφαλτομείγματος. Πρόχειρος διαγωνισμός και όχι ανάθεση, συμφωνητικό 24.000 ευρώ, 20.000 ευρώ στην ΦΠΑ, ανάδοχος ασφαλτοδυναμική. Προμήθεια 362 τόνων ασφαλτομείγματος, πρόχειρος διαγωνισμός, συμφωνητικό 23.000 ευρώ, ανάδοχος ασφαλτοδυναμική. Αυτά είναι τα έργα τα οποία αναφέρεται, ξέχασα και το πιο σημαντικό, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο είδε και το φως της δημοσιότητας, ένα σκανδαλώδες, μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση περιφερειακή αρχή. Επαρχιακή οδός Τρίπολη, Ρίζες, Καστρί, Άγιος Πέτρος, Μελικού Άστρος. Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος η Καστάτ τον Ιούλιο του 2010. Η Καστάτ έγινε ανάδοχος μετά από τελεσίδικη απόφαση του εφετείου, όπου η Περιφερειακή Αρχή δεν είχε κανένα δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων, ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την απόφαση του εφετείου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με έκπτωση 55,12% έπρεπε αυτό το έργο να δοθεί στην εταιρεία που επέλεξε το δικαστήριο για έναν διαγωνισμό που είχε γίνει χρόνια πριν από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Αρκαδίας. Αυτά είναι τα έργα τα οποία βρήκατε στο διάρκεια και εμείς σας είπαμε τα στοιχεία. Τα βγάζετε 21.500.000 ευρώ, όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε 5 από αυτά ο προϋπολογισμός της εταιρείας Καστάτ είναι στο 1/3. Άρα τα 21 εκατομμύρια προϋπολογισμοί χωρίς έκπτωση κιόλας δεν είναι αληθινό μαθηματικό στοιχείο. Και λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θέλατε να τα βγάλετε 77 εκατομμύρια για να φτάσετε το μαγικό αριθμό 100, να κάνετε οπωσδήποτε πρόσθεση και να βγει 100. Βρίσκεται λοιπόν άλλα 77 εκατομμύρια που τα φαντάζεστε, λέτε. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, το καφενείο, κάποιος σας το λέει το βράδυ στον ύπνο σας, με κάποιο τρόπο πάντως, κάποια φωνή σας λέει ότι υπάρχουν και άλλα έργα που πιθανόν να έχει κάποια εμπλοκή. Πάμε να δούμε τα έργα. Λευκά και Δρέπανο, προϋπολογισμός 3.200. Ανάδοχος εταιρεία, BKM Words ΑΕ, ούτε μία απολύτως σχέση με την Καστάτ. Παράκλαση Κουκιάνου. Δεν μπορείτε να δείτε την ουσία αυτού του μεγάλου έργου. Δεν μπορείτε να δείτε το πώς με απόλυτα εύστοχο τρόπο η Περιφερειακή Αρχή από τα 25 εκατομμύρια που έπρεπε να δοθούν προχώρησε με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανάδοχος, η εταιρεία Τρίτων. 4 υπεργολαβίες έγιναν για το έργο. Σε μία ήταν και η Καστάτ. Καμία απολύτως ένσταση. Λιμάνι Χιθίου. Προϋπολογισμός 18 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα σημαντικότερα και τα μεγαλύτερα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Λακωνία. Ανάδοχος, δομική Κρήτης. Ουδε μία σχέση με την Καστάτ. Δρόμος Μονεμασία Νεάπολη, 14.600.000 ευρώ. Ανάδοχος, δομική Κρήτης. Ουδε μία σχέση έχει με την Καστάτ. Αποκατάσταση διαβρώσεων Κορινθιακού, 2 εκατομμύρια. Ανάδοχος, η εταιρεία Κόρυμβος. Υπεργολάβος μεταξύ άλλων και η Καστάτ. Καμία απολύτως ένσταση. Αντικατάσταση δικτύων ίδρευσης Δήμου Ευρώτα, 3.600.000 ευρώ. Ανάδοχος η εταιρεία Κόρυμβος. Υπεργολάβει τοπικοί εργολήπτες της Λακωνίας. Καμία απολύτως σχέση η Καστάτ. Δρόμος Κουραδί. 21.450.000 ευρώ. Ανάδοχος η εταιρεία Ιντρακάτ. Καμία απολύτως σχέση με την Καστάτ.
Λιμάνι Αστρούς, 5.300.000 ευρώ. Ανάδοχος, η εταιρεία Αρχιμίδης, ουδεμία σχέση έχει με την Καστάτ. Θέλω να σταθώ λίγο στο λιμάνι του Άστρους. Γιατί ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ως πρόεδρος και, και όλα τα μέλη, ζήσαμε περίεργα πράγματα γύρω από το λιμάνι του Άστρους, σαν κάποιος να μην ήθελε ποτέ να γίνει. Χρειάστηκε 3 φορές ο Δήμαρχος της Νότιας Κοινουρίας να έρθει στην Οικονομική Επιτροπή, να μιλήσει για αυτό το έργο, να πει τη σημαντικότητα του έργου,